Κοίταξε, τι έκανε ο κύριο Ψευδιώτη. Η πρώτη μα. Άσχημα τα πράγματα εδώ. Τι έχουμε. Η πρώτη φάση είναι μια διπλή φάση. Κατά πόσον εδώ έγινε φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Και μετά εδώ είναι το πέναλτι που σφυρίχθηκε υπέρ τη Δόξα. Θα το πάρουμε ένα-ένα τα θέματα. Εδώ βλέπουμε ότι με τα πόδια του, το πίσω πόδι, ο παίκτη τη Δόξα ανατρέπει τον τερματοφύλακα. Του χτυπάει πάνω στα πόδια. Εκεί. Φάνηκε. Με το δεύτερο του πόδι. Ναι, το πίσω, το διπλωμένο πόδι που είχε. Είναι φάουλ, βεβαίω. Είναι φάουλ. Ή απλώ τον αγγίζει και. Όχι, τον ανέτρεψε. Και εδώ είναι η παράβαση που έδωσε πέναλτι. Εδώ υπάρχει. Μα είναι φάουλ αυτό, κύριε Γερμανό. Εκεί να πρέπει να πέφτει με στα πόδια μου και με ανατρέπει. Ενώ στέκομαι με τερματοφύλακα. Είναι όμω. Εδώ, περίμενε κύριε Βραμίδη. Με τον τερματοφύλακα μιλάτε ή για αυτήν εδώ την παράβαση. Εδώ. Η τερματοφύλακα, εντάξει, πίστηκα ότι. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει. Τον ανέτρεψε με το αριστερό του πόδι. Υπάρχει μια επαφή με το σώμα. Κοιτάξτε εδώ, εδώ πώ τον ανατρέπει. Υπάρχει φάουλ παράβαση πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν δόθηκε. Εδώ είναι φάουλ. Εδώ υπάρχει το σώμα. Τώρα ξαναγείτε σε άλλε φάσει. Τώρα πρέπει να φύγουμε στα δύο replay. Μα βλέπουμε στη δύο φάσει. Του ξαναμάρχει. Υπάρχει μια μικρή επαφή η οποία δεν πιστεύω να ήταν τόσο μεγάλη για να δώσει πέναρτη. Όμω από τη στιγμή που έδωσε το πέναρτη, κάτι άλλο που δεν έκανε το διαιτητή. Ναι, αλλά όπω το λέμε το συντρέφο τη Λόμπο. Ο Λόμπο δεν νομίζω να έπεσε εκεί τυχαία, δεν έπεσε κανένα θέατρο. Έπεσε έστω για παράδειγμα. Τώρα θα το δούμε, κύριε Βραμίδη, τι εννοώ. Να βλέπουμε συνέχεια την άλλη φάση. Εδώ τώρα. Κοιτάξτε ο Τζέισον Δημητρίου πώς χτυπάει με το σώμα του δεξιάτερα εκεί στην πέση. Τώρα που το ξαναμπάνει, τον έσπρωξε. Εδώ υπάρχει η παράβαση. Υπάρχει η παράβαση. Υπάρχει η πέναλτι. Από τη στιγμή που έδωσε αυτή την παράβαση, τι χρώμα κάρτα σε πρέπει να δώσει. Εγώ λέω κόκκινη. Μάλιστα. Ήταν κόκκινη κάρτα. Λάθος την έδωσε, δηλαδή προηγουμένως προηγήθηκε φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Ναι, αλλά έγινε κάτοχος της μπάλας ο Λόπο. Αφού είναι μπροστά την μπάλα, την εκεί. Αυτό στην κατευθύνει και πάει. Ναι, αλλά όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν γινόταν το φάουλ το καθαρό πάνω στον τερματοφύλακα. Πάνω στον τερματοφύλακα. Να δούμε και την εκτέλεση. Πάμε στην επόμενη φάση όπου είναι η εκτέλεση. Είναι από τις πιο καλές αποκρούσεις τερματοφύλακα με πάνω στη γραμμή, κύριε Βραμίδη. Μάλιστα. Κάτι εκατοστάταραξε το πόδι του. Το έναν ήταν πάνω στην γραμμή. Μπήκε λίγο ο Χόκερσον εκεί, εντάξει. Συμπέκτη του μπήκε. Και συμπέκτη του, ναι, αλλά μπήκε και το περισσότερο. Όταν μπήκε οι δύο όμω είναι. Συμπέκτη του, δεν θα δώσει επανάληψη στο συμπέκτη του. Ναι. Πάμε στο πέναλτι που κέρδισε η ανόρθωση και εδώ να προσέξουμε τι κινήσει των παικτών. Ναι. Ο παίκτη τη ανόρθωση στέλνει την μπάλα κάπου. Και μπαίνει ο παίκτη τη Δόξα και την προστατεύει. Και μετά κοιτάξτε πώ κλείνει ο παίκτη τη ανόρθωση πάνω στον παίκτη τη Δόξα. Εδώ τώρα, κοιτάξτε, κλαίνει όλο του το κορμί πάνω στον παίκτη τη Δόξα. Ο παίκτη τη ανόρθωση προκάλεσε την πτώση του. Είναι. Εδώ, πάει, χτυπάει πάνω στον αμυντικό. Ο αμυντικό σε σταθεροποιήθηκε εκεί που ήταν. Μα βάζει δύσκολα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε πώ κλείνει ο Κάλβο πάνω στον παίκτη τη Δόξα. Και από το γρήγορο. Βάρτο που καμιά. Από μια πλευρά. Κλείνει πάνω στον παίκτη. Ο παίκτη τη Δόξα πηγαίνει ευθεία. Ναι. Και έρχεται ο Κάλβο και πέφτει πάνω του. Δεν το σπρώχνει το δεξί του χέρι. Αφού εσύ πήγες πάνω του κύριε Παρμπιντιά, ξέρετε όπου θα κλείνει πάνω του. Αυτό σε κλείνει. Ο Κάλβο πάνω στον παίκτη τη Δόξα. Από εδώ αυτή, αυτή τη φάση εδώ. Εδώ αυτή... τώρα έρχεται εδώ. Και πάει να τον μαρκάρει, να τον πάρει την αυτή, αυτή η κάμερα. Και εδώ πώς δείτε πώς πέφτει το σώμα του πάνω στον παίκτη. Εδώ δεν φαίνεται να το σπρώχνει εδώ. Όχι. Η άλλη κάμερα. Ο παίκτη τη ανόρθωση πάει πάνω στον παίκτη τη Δόξα. Αφού στο πλάνο το πάνω. Εδώ, εδώ ναι. Δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται να είναι πρόσημο. Αλλά αν το δεις από την άλλη κάμερα, βλέπεις πρόσημο. Κακός για μένα δόθηκε να το φαίνεται. Και ενώ είναι κάτω, ο Κάλβο παίζει την μπάλα. Ναι, ναι, παίζει ακόμα την μπάλα. Ούτε δεν ζήτησε πέναλτι. Προσπαθεί να το κλωτσάτι. Παίζει ακόμα παιχνίδι ο Κάλβο. Εδώ. Εγώ όταν είδα αυτή τη φάση είπα ότι είναι ξεκαθαρό πέναλτι. Από αυτή εδώ την κάμερα, ναι, ναι, έπατε αυτή την κάμερα. Έκαμε μια κίνηση του χέρια, αλλά ούτε τον έπαιρνε. Συμφωνείς κύριε Λουρά, εσύ. Α, δεν έχει πέναλτι. Πάμε στην πρώτη κίτρινη κάρτα του Λαΐφη. Όπου έκανε δύο λάθη, τα ίδια θα δούμε ο Λαΐφης. Εντάξει, απολογήθηκε για τις ενέργειες του. Εδώ είναι το πρώτο. Περίπου το ίδιο είναι και το δεύτερο. Μα αυτά τα φάουλ, τι τα κάνουν. Και είναι κάπου εκεί. Το λοιπόν. Σωστή η πρώτη κίτρινη κάρτα. Πάμε στο Βασκοσέλο, όπου πήρε κόκκινη κάρτα. Έγινε εδώ ένα φάουλ από παίκτη τη Δόξα.
Ναι. Τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Δόξας. Ναι. Έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες από συμμαχίες. Η κίτρινη κάρτα είναι για τον παίκτη που έκανε τον φάουλ χάμο. Ναι. Ενώ κρατεί την μπάλα εδώ ο Βασκοσέλο, έρχεται ο Μάγκο και προσπαθεί να του πάρει την μπάλα. Του χτυπάει την μπάλα από το χέρι και αντιδρά ο Βασκοσέλο. Κίτρινη κάρτα ο Μάγκο, γιατί. Ο Μάγκο. Μάγκο γιατί παρενοχλούσε. Πήγε να πάρει την μπάλα ενώ μιλούσε με τον διαιτή. Και εγώ κοινό Βασκοσέλο γιατί το χτύπησε, ανταπόδοσε χτύπημα. Όχι. Ναι, μια στιγμή εδώ χτυπά. Χτυπά την μπάλα και με την αγκώνα του γυρίζει για το χτυπά. Κίτρινη με κόκκινη. Κίτρινη με κόκκινη. Πήρε μόνο κόκκινη. Ποιος? Ο Βασκοσέλο. Εντάξει, οκ. Ναι, έπρεπε να πάρει και μια κίτρινη ο Μάκος. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ο Μάκος θέλει να παίξει γρήγορα. Μα αφού μιλάς με τον διαιτήν ακόμα, εκεί είναι η μπάλα. Τι είναι ο κανονισμός, δικαιώσε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του. Όχι, υπάρχουν 8 μπάλες μες στο κήπεδο. Δεν δίκησε να πάρει την παραλουκά από τον Χέρι. Ναι, εντάξει, ούτε ο άλλο δεν θα την κρατήσει. Ναι, ούτε ο άλλο. Απλώ για να μην προκαλούνται αυτά τα πράγματα σου λέει. Μα υπάρχει και δεύτερο χτυπήμα με το αριστερό του χέρι του Μάκου. Αν το προσέξει. Περίμενε. Ένα. Την μπάλα. Δύο. Αλλά μια κίτρινη. Μια κίτρινη. Υπάρχουν δύο χτυπήματα. Στην επόμενη. Το χτύπημα τη κόκκινη ήταν του Μασκοτσέλη. Πάμε στην επόμενη μας φάση όπου θα δούμε έναν offside. Κεφαλιά ο αντίπαλος έρχεται στον παίκτη που εκτέλεσε το corner και δόθηκε ένα offside. Σύλληψης. Αμαρία. Διαμαρτύρεται. Πώς τη λέμε, η κυρία Αγγέλα. Η Αγγέλα είναι καθαρό. Τώρα δεν τι κάνει η Αγγέλα. Είναι μπροστά, βλέπει τον παίκτη μόνο. Ότι είναι σε θέση offside. Φαντάζω ο Φερνάντες, ο άνθρωπος έχασε εντελέσει, όταν που κάνει τούτο. Πάμε στη δεύτερη γενιά. Μπαίνει μια στιγμή. Σοβαρό το λάθος. Εντάξει. Πρέπει να είναι που αντίπαλο. Αυτό λέει. Και δεν υπάρχει θέμα offside. Είναι η κυρία, η βοηθός, νόμιζε ότι είναι αντίπαλος. Δικός του έκαμε την κεφαλιά. Το κεφάλι. Προφανώς. Αλλά εγώ να ρωτήσω, εδώ είναι φταίει ο φίλος μου ο ψευδιώτης. Ούτε αυτός ήξερε. Εδώ και φάου, εδώ και offside. Offside ποιον έδωσε. Αφού είναι παίκτης άνθρωπος που πιάνει την μπάλα. Και οι δύο φταίνουν. Τέλος πάντων. Έχει φταίνει και ο διαιτητής. Δεν είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, έκανε ένα μικρό λάθος η Αγγέλο. Εντάξει. Δικαιούται να γίνουν αυτά τα λάθη. Διότι όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, κάποτε την πατάς. Πάμε στη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Λαΐφη. Και εδώ πάλι, το ίδιο φάου. Δεν είναι το ίδιο. Το έντονο. Όποια στιγμή. Εδώ βρήκε μπάλα. Ναι, αλλά το άλλο το πόδι μετά και. Ποιο βρήκε την μπάλα. Καμαράδε πάλι. Νόμιζα πω βρήκε μια στιγμή. Αν σα πω βρήκε μπάλα. Νόμιζα πω βρήκε μπάλα, sorry. Που είπαμε αυτό. Έτσι, εδώ φαίνεται πω βρήκε μπάλα. Είναι για λίγο μπάλα. Παραπλανούν οι κάμερ. Είναι μια γεμάτη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Σωστά. Μπορεί να ήταν και πιο έντονη από την πρώτη που συμβαίνει. Θα εκφράσω την απορία μου για αυτόν τον παίχτη, ο οποίος είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους παίχτες του πρωταθλήματος. Μας έδειξε όλα τα προσόντα του. Έκανε όλα και τι δεν έκανε. Αυτά τα φάουλ, τι τα ήθελε μέσα στο γήπεδο, μέσα στο κέντρο του γηπέδου. Και με αυτή την έντονη δηλαδή, επιθετικότητα. Απειρία. Τι απειρία. Ήταν σε όλο το παιχνίδι έτσι. Έτσι είχε και άλλες φάσεις. Από τα 40 λεπτά να ήταν λίγο. Είχε ακόμα ένα-δύο φάουλ που μπορούσε να πάρει πιο γρήγορα την κάρτα. Δεν ήταν στην καλή του χτες. Ήταν ένα διπλό φάουλ. Δεν είναι στην καλή σου που παίζεις νευρικά. Δεν ξέρω κύριε Παναγιώτη τι έχει πρόβλημα. Εδώ αυτά είναι νεύρα. Αυτά είναι νεύρα αυτά. Άπειρος. Αποκτήσει εμπειρίες. Πάμε στην επόμενη μας φάση. Όπου εδώ ο ποδοσφαιριστής της Δόξας τιμωρείται με κίτρινη κάρτα για θέατρο, παίρνει το πρόσωπό του. Είναι αυτό που παίρνουν. Όλοι, ναι. Όλοι παίρνουν τα πρόσωπά τους. Από την πιστεύει. Κάμερα, κύριε Βραμίδη και κύριε Λουκά, αυτές οι δύο φάσεις, οι replay υπάρχουσι, τα οποία δεν ξεκαθαρίζει αν τον χτυπά στο πρόσωπο. Και το χέρι του είναι πιο κάτω από το πρόσωπο. Ας το πρόσωπο. Ξεχάστε το πρόσωπο. Είπαμε ότι όλοι πιάνουν το πρόσωπο. Όλοι πιάνουν το πρόσωπο. Του τυπά πάνω στο πόδι κάτω, πάνω το πρόσωπο. Εδώ θα βρούμε τον πήρε εκεί στη μέση, τον ανέτρεψε με το αριστερό του χέρι. Εάν τον βρήκε εκεί στα δάχτυλα του χεριού, φαίνεται. Εγώ πιστεύω τον πήρε, τον εμπόδισε. Ναι, αλλά πα στο χέρι. Οπουδήποτε. Είναι δηλαδή στα δάχτυλα εκεί του χεριού. Το χέρι. Με το χέρι ή με το πόδι, κύριε, που τον άτρεψε. Όχι, με το πόδι δεν έχει καθόλου. Με το χέρι. Έχουν που παίρνει το πρόσωπο του, πώς με το πω. Το πρόσωπο του, το πρόσωπο είπαμε, όλοι παίρνουν το πρόσωπο του. Λοιπόν. Το μισό πατάτων, κύριε Κυπρένη.
Κοιτάξτε, φάση πατάτων. Μπορεί και να υπάρχει ένα πάτημα εκεί. Δεύτερο. Άλλη φάση. Αλλά και πάνω στο. Υπάρχει. Μα παρέσυρε που πήρε το πρόσωπο, το ψάχναμε να δούμε. Μα το πρόσωπο δεν. Ξεχάστε το πρόσωπο. Αφήνουμε ότι παίρνουν όλοι. Εδώ κύριε, πατάτο. Λοιπόν, πατάτων ή και με τα αριστερό το χέρι. Πάνω στο αριστερό χέρι φαίνεται να χτυπούν τα χέρια του. Εδώ εκεί, πάνω στο χέρι. Αυτέ οι δύο κάμερε. Τι θα πούμε για αυτή τη φάση. Για μας πάντως, έτσι όπως είδαμε, καλή ήταν το θέμα προσώπου, καλά έκανε και πήρε την κίτρινη κάρτα, διότι έπαιξε και πολύ υποκριτικά. Τόσο τόρο για την κουβέντα. Του έγινε φάουλ. Για μένα όχι. Γιατί. Δεν είδα κάπου ότι του γίνεται φάουλ. Θεωρείτε ότι δεν τον πάτα. Εγώ νομίζω ότι δεν τον πάτα. Μπορεί να τον. Αν τον επάτησε, προσέχαμε το πρόσωπο να δούμε που ήταν τα χέρια, που ήταν το. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία φάση, όπου εδώ δόθηκε επιθετικό φάουλ και σωστά δόθηκε. Και θα εξηγήσω γιατί είναι διαφορετική θέση μου από την περασμένη εβδομάδα. Ο τερματοφύλακας στέκεται και επιτόπου ψώνει το πόδι για να προστατευτεί από τον παίκτη που έρχεται πάνω του. Αυτόν έξερα 35 χρόνια και αυτό ξέρω. Πήρε το πόδι να το ψηλώσω για να προστατευτώ. Διότι αφού βλέπεις κύριε ότι δεν έχεις πιθανότητα να πιάσεις την μπάλα ο παίκτης της δόξας. Τι πηγαίνεις έρχεσαι πάνω μου. Δεν θα προστατευτώ. Θα σε αφήσω να έρθεις να μου χτυπήσεις εσύ εμένα. Τούτον είναι που δικαιούμαστε να βγάλουμε το πόδι. Φυσικά μόνο να το κάνεις και πιο λίγο σε... Αλλά να το κάνεις πιο ήρεμα. Και... Ναι, βλέπεις είναι και επί τόπου το βγάλεις. Δεν θέλω να προστατευτεί. Αν μην παίξεις ρυψοκίνδια. Αυτές είναι οι φάσεις. Αν θέλετε δηλαδή... Τη βάλετε δηλαδή και κάνετε παραλληλισμό με. Όχι, καμία σχέση. Αυτό είπα. Αυτό είναι ο κανονισμό. Ο κανονισμό του πότε βγάζουμε το πόδι του τερματοφύλακα, αυτό είναι. Αυτό ήθελα να πω. Συμφωνούμε. Μπορεί να το κάνει όμω και με βήματα μπροστά, νομίζω ότι παίξει πιο ήρεμα. Δηλαδή, όχι με βίαιον τρόπο, όχι με ρυψοκίνδυνο τρόπο. Αυτό είναι εκμεταλλευτικά αυτή τη φάση για να ξεκαθαρίσω τι έλεγα. Εδώ ο κύριος Ψεφιώτης δεν τα πήγε καλά. Έτσι. Γιατί δεν τα πήγε. Είχαμε το πρώτο πέναλτι που ήταν φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα ξεκάθαρο. Το οποίο δεν έδωσε. Δεν ήξερα τις φάσεις. Έδωσε το πέναλτι, έδωσε κάτι. Το κίνημα έδωσε για πέναλτι. Αν ήξερα μια φάση έτσι να αιωρείται. Ξεκινάμε η πρώτη μας φάση, είναι ένα τέρμα που πέτυχε ο Εθνικός και θα δούμε ότι ορθά ακυρώνεται διότι ο παίκτης του Εθνικού είναι σε καταφανέστατη θέση offside, δηλαδή που γίνεται το κεφάλι πίσω, ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε στην κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Ταλ. Ο Ταλ, όπου θα δούμε εδώ ότι πηδώντας για να κάνει κεφάλι, με το κεφάλι του χτύπησε τον παίκτη από πίσω τη ΑΕΚ. Τον Γκολαούτη. Εγώ πιστεύω ότι η κίτρινη κάρτα εδώ που του έδειξε μπορούσε να την αποφύγει για τον λόγο ότι δεν ήθελε νομίζω με το κεφάλι μου έχει κανένα που πάει και δεν το χτύπησε και με το κορμί όπως έφυγε πάνω του. Δεν το δείχνει με το κεφάλι Λουκά περισσότερο που το χτύπησε. Ο διαιτητής έκρινε ότι πρέπει να δείξει κίτρινη κάρτα, του την έδειξε. Με στιγμή κύριε πρέπει. Η μπάλα που είναι ψηλά. Πάει για το κεφάλι. Πάει για το κεφάλι. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Ότι μπορούσε. Την κίτρινη κάρτα. Του έδειξε κίτρινη κάρτα. Όταν τελείωσε η φάση, πάμε στην επόμενη φάση. Δεν το δέχτηκε ο Τάλτ αυτή την απόφαση του διαιτή, την κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρεται εδώ έντονα γιατί θα του δείξει την κίτρινη. Ναι. Διαμαρτύρεται. Τον άντεξε ο διαιτή, τον ανέχτηκε. Που του διαμαρτύρεται. Ξεκινά να φύγει. Εντάξει, κάποιοι παίκτε τον παροτρύνουν εκεί να ηρεμήσει. Πάει και χτυπά τον αντίπαλο παίκτη στο πρόσωπο. Πάρε τα μεζεσία, α πούμε. Ναι. Μέσιχο. Νεύρα, γιατί νεύρα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία για ένα φάουλ που ήταν και για κάρτα. Ναι, ήταν. Χαρά στο πράγμα, εδώ έδειξε μια κάρτα για ένα φάουλ. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ τον ηρεμήσανε, φάνηκε ότι ηρεμήσανε. Οι συμπαίκτες του Ηλίας εδώ τον ηρεμούν. Μα ηρεμά, θα σου την ηρεμούν. Πάμε στη τελευταία φάση να ανώψει την επανακόπτη. Ο Τάλ είναι προβληματική περίπτωση. Κάνει συνέχεια φάουλ, δέχεται κάρτες εύκολα. Μπορεί να δεχτεί περισσότερες μέχρι τώρα και κόκκινες. Και εγώ το έχω πει και εκεί στον Εθνικό. Πρέπει να τον προσέξουν ιδιαίτερος. Πάμε και στην τελευταία φάση. Μπορεί να είναι καλός παίχτης, να μείνεται σωστά σε ορισμένες περιπτώσεις, να βοηθάει Λουκά. Αλλά είναι νευρικός και πολλές φορές
Είναι επιρρεπή σε κάρτες παντός χρώματος. Κάκος δόθηκε αυτό το offside. Πότε είδαμε παίκτης φεύγει από θέση εγκαλυμμένος. Εντάξει, ωραία, ακούω. Γιατί εγκαλυμμένος, λίγο πιο μπροστά. Ο αμυντικός είναι, το πόδι του αμυντικού τον καλύπτει. Γίνει λίγο το σώμα του τον μπροστά. Μας έρθος εδώ η διαιτησία, πώς τα πηγαίνει ο κύριος Τσούκας, νομίζω αν είδα καλά. Ω, ήταν σωστός και αποφάσεις του με το τάρτι, με το κόκκινη, με τέτραση του στο όλο. Πάμε στο φάσεις, κύριε. Πάμε στο παιχνίδι Ερμής Νέα Σαλαμίνα. Ένα φάουλ του Μανού του Ερμή στο Crimes. Εδώ δεν δόθηκε τίποτε. Τι έδινε τίποτε. Τίποτε δεν δόθηκε, κύριε. Ούτε φάουλ. Ούτε φάουλ δεν δόθηκε. Ούτε φάουλ. Ναι. Κοιτάξτε, πήγε μέχρι το τσιμέτο να. Πήγε. Κινδύνευε να χτυπήσει πάνω στο τσιμέτο και να πάθει σοβαρό πρόβλημα. Ευερνιέστε, ναι. Θα ξαναρωτήσω τώρα. Δεν το είδε ο διαιτητής. Ήταν αφηρημένο. Ο βοηθός δεν το είδε. Γίνεται όταν το φάουλ είναι αναφέρημένο. Ο τέταρτης που ήταν στη μέση του γηπέδου που έγινε περίπου το. Τα πάλε καλά, έχουμε χτίσει μπάσκετ τον τέταρτη. Πάμε στην επόμενη φάση. Και η μπάλα έξω να είναι. Όταν η παράβαση είναι για κάρτα, το χρώμα τη η κόκκινο ή κίτρινο το δείχνει. Ενώ η μπάλα είναι εντός παιδιάς. Υπάρχουν μερικοί οποίοι παρεξηγούν το όμο με όμο. Νομίζω ότι όταν. Σπρώξει το άλλο που μπορεί να δηλαδή, με τον νόμο σου, πάνω στον άμμο του άλλου, ότι είναι νόμος με όμορφο. Για να σκοτώσει. Πάμε στην επόμενη φάση. Ένα offside που ανακόπτεται η Σαλαμίνα. Ο ΕΖΕ. Ναι. Λαθασμένα ανακόπτεται. Είναι στην ίδια ευθεία περίπου. Λίγο. Πιο πίσω. Εντάξει. Και πάμε στην τρίτη μας φάση. Ένα πέσιμο στην περιοχή του Ερμή. Εδώ τι είναι. Εδώ, πέφτει μόνος του κύριε Βρανίδη. Δέντρο. Πριν τον πλησιάσει ο παίχτης του Ερμή, ο παίχτης της Σαλαμίνας έπεσε κάτω. Επειδή έχει παίχτης εκεί κοντά. Εγώ διαφωνώ. Κοιτάξτε την κίνηση του ποδιού του αριστερού ποδιού του παίχτη του Ερμή. Το βάζει στο διάδρομο και τον ανατρέπει. Τώρα που το λέει ο κύριος Βρανίδης στην αριστερό ποδιού. Μπροστά του στο διάδρομο και τον ανατρέπει. Τώρα ναι, έχεις δίκιο, ναι. Τώρα. Πέναρτη. Νομίζω ότι κύριε Ανίδη, να μην τις πω να σου υπόψη. Και με το πόδι και με το χέρι βλέπω ότι τον ανατρέπει εγώ. Μπήκε μπροστά του, τον ανέτρεψε. Το πόδι είναι το πιο κύριο. Εκεί τοποθέτηση μέσα στο διάδρο. Πάμε στην επόμενη φάση. Πάμε στην τελευταία φάση. Ένα offside ανακόπτεται η Σαλαμίνα. Ο Λαμπρόπουλος, σωστά ανακόπτεται, εδώ. Καθαρά. Πού βρέθηκε εκεί ο Λαμπρόπουλος. Και δύο φάσεις από το παιχνίδι της Αγία να πας με το θέμα. Είπες ότι είχε πέναρτη Νέα Σαλαμίνα, τούτο που εννοούσες. Αγία να πάμε τον Οθέλο, εδώ πέναρτη που κέρδισε. Εντάξει, το είδαμε και στο δω. Το εύκολο πέναρτη δεν υπάρχει. Γιατί αυτό το πέναρτη γίνεται, για τη γνώμη σας. Τι φοβούνται, τι ότι κάποιος θα πάρει το κεφάλι. Ήταν πίσω του πιο ψηλό στο 14 της Αγίας να πας. Φαίνεται να τον είχε κερδίσει. Και ελπίζουν ότι δεν θα το δει ο διαιτητής. Και με μαύρο γάντι, πιο έντονο το χέρι είναι εκεί. Είναι αυτά τα λάθη τα αυθόρμητα που γίνονται στις συγκέντρωσεις. Κάποτε εδώ παίζεις και τερματοφυλάκας. Ή παίζεις τερματοφυλάκας. Ωραία αποκλήση. Και η τελευταία φάση είναι η κόκκινη κάρτα. Ενώ ο παίκτης βλέπετε τρέχει με την μπάλα, αυτόν τον λάχτισμα από πίσω. Σωστά ο διαιτής. Έχει κοντινό, απλώς έγιναν κάποιες συμπλοκές εδώ. Διαρωτά τον ο Κίτσος γιατί έφαγε κίτρινη κάρτα. Είδαμε τον τερματοφύλακα ότι φύγει από το τέρμα του. Το λάχτισμα από πίσω. Κόκκινη κάρτα εδώ. Κόκκινη, πήρε την κόκκινη του. Πήρε κόκκινη. Πήρε κόκκινη. Λάχτισμα. Απλώς στους διαπληκτισμούς έπρεπε να πάρουν και άλλοι κίτρινες κάρτες στη σύραξη. Επέμπνει ένα. Επήρε ο Κίτσος, διότι ήρθε από το τέρμα και αυτό που πήγε την μπάλα και έτρεξε μπα στον παίκτη, έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα. Εντάξει, μπορούσε να δείξει περισσότερο. Εντάξει, αυτό τελευταίο λεπτό. Είναι πράγματι. Εδώ πώ θα πήγαινε ο διαιτητής, καλά. Ναι, μόνο αυτή ήταν η φάση του λίγο. Μάλιστα, κλείνουμε. Πάντω μου έκανε εντύπωση που έδωσε την κοκκίνη. Ναι, σωστό. Συνήθω δείχνουν κίτρινε και εξοφλούν, νομίζουν ότι εξοφλούν. Ήταν εμφανέστατο, ήταν λάχτισμα. Δυνατόν.